Είμαι πολύ ευτυχής που είμαι εδώ. Διότι πέρα από το τίποτα, ο Αλέξανδρος είναι φίλος. Και τα τελευταία 2-3 χρόνια έχω παρακολουθήσει το άγχος, τις περιπέτειές του, τις παλινοδίες του, τις δυσκολίες του, τις διάφορες προσπάθειες να τελειώσει εν καιρό στο πόνημά του και είχα μάλιστα αναλάβει την υποχρέωση, τη χαρά μάλιστα να το γράψω για ένα επίμετρο. Δεν το έκανα γιατί είχε τόσο πολύ ενδιαφέρον το βιβλίο του Κεσόπουλου και άρχισα να γράφω το επίμετρο και βγήκε δεν ξέρω πόσες εκατοντάδες σελίδες και δεν τελείωσε ακόμα το επίμετρο. Επομένως θα αναγκαστείς, Αλέξανδρε, να περιοριστείς στα λίγα πράγματα που έχω να πω σήμερα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση βέβαια με αυτό καθ' αυτό το νομικό πρόβλημα που θέτεις. Πριν αρχίσω θα πω ότι πρόκειται, προφανώς τα είπε ο κ. Σαμπόγας, για ένα εξαιρετικό βιβλίο, για μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, πολύπλοκη, πολύπτυχη, πολυεπίπεδη και συχνά προβοκατόρικη, θα έλεγα, ανάλυση των σχέσεων ανάμεσα στο πολιτικό γίγνεσθε και στο θεωρητικο-νομικό γίγνεσθε. Και αυτό τουλάχιστον εγώ δεν το έχω ξαναδεί, που δεν είμαι ειδικός βέβαια, αλλά δεν το έχω ξαναδεί και γι' αυτό και μόνο τον ευχαριστώ. Μας κατέστησε κοινωνού σε ένας προβληματισμού στον οποίο εγώ δεν μετήχα τουλάχιστον. Ήθελα να θέσω όμως ορισμένα άλλα ερωτήματα, τα οποία ξεπερνάνε το βιβλίο του Αλέξανδρου, αλλά είναι ερωτήματα πρώτα απ' όλα. Τι μας έπιασε ξαφνικά όλους αυτή τη Βαϊμάρη? Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο στην αυγή του, όχι πλέον αυγή, στην συνέχεια του 21ου αιώνα, να πάμε πίσω στο 1920 και στο 30. Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο μία μικρή και ασήμαντη γερμανική πόλη που έδωσε το όνομά της στο σημείο Δημοκρατία, τη Βαϊμάρη, και όπου είχε καθίσει και μερικά χρόνια ολοκληρώνεται, ποιος είναι ο λόγος ξαφνικά που το όνομα Βαϊμάρη βρίσκεται πλέον στα στόματα όλων? Τι συμβαίνει? Κάτι πρέπει να συμβαίνει. Και γιατί συμβαίνει τώρα? Δεν συμβαίνει. Διότι αυτό το πράγμα δεν συνέβαινε μέχρι το 1989. Μέχρι το 1989, που είναι κατ' εμέ το σημείο τομής στην ιστορία των ιδεολογιών της Ευρώπης και του κόσμου, η Βαϊμάρη ήταν απλώς μια υποσημείωση στα ιστορικά βιβλία, στα ιστορικά λόγια. Ξαφνικά έγινε θέμα η Βαϊμάρη. Γιατί? Τι έγινε το 89, τα ξέρουμε όλοι. Δύο πράγματα. Το γνωστό είναι η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και των Λαϊκών Δημοκρατιών. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Το Βαϊμάρη σηματοδοτεί και μια ριζική, θα έλεγα, τομή στον τρόπο με τον οποίο δομείται, φτιάνεται και εκφράζεται η άξιο ιδεολογία. Και αυτό είναι γνωστό μέσα από το περίφημο Washington Consensus, το οποίο είναι τι? Είναι μια συνταγή τι πρέπει να κάνουν τα κράτη για να είναι όχι πλέον σύμφωνα με την συνταγματική του τάξη, αλλά για να συμπεριφέρονται ορθολογικά. Είναι η θεωρία της καλής διακυβέρνησης. Η καλή διακυβέρνηση, στην οποία όλοι πλέον όλα τα κράτη της Ευρώπης και του κόσμου τείνουν να προσεγγίσουν και να οικειοποιηθούν, που είναι μια σειρά από συνταγές νεοφιλελεύθερες, τι αποτελεί πλέον ένα κοινωνί θέσφατο, το οποίο ουσιαστικά σύνισεται σε τι? Στον περιορισμό, στην αυτοφήμωση και στο τέλος, σε εισαγωγικά, της ιστορίας και της πολιτικής. Όλη εκείνη η περίοδος που έπεται από το 1800-1989-1990 είναι μια περίοδος οργάνωσης, συστηματοποίησης και επεξεργασίας αυτής της μονόδρομης σκέψης, η οποία επικρατεί ακόμα και σήμερα. Λοιπόν, γιατί όμως συμβαίνει αυτό και ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στη Βαϊμάρη και τότε? Είναι ότι ενώ την εποχή την οποία πραγματεύεται ο Κεσόπουλος, οι εχθροί της δημοκρατίας κατάφεραν και υπερίσχυσαν, είτε καταργώντας τις ή κατάργηση της δημοκρατίας, είτε με αυτοκτονίες των θεσμών Μουσολίνη ή του Δήμου Χίτλερ, τώρα πλέον δεν συμβαίνει αυτό. Η δημοκρατία, η φήμωση της δημοκρατίας γίνεται στο όνομα της δημοκρατίας. Πρόκειται για μια εντελώς διαφορετική συγκυρία ιδεολογική, η οποία αποκαλύπτει
ότι για πρώτη φορά μέσα στην έσχατη ιστορική της Πανουργία, θα έλεγα, η ιστορία κατόρθωσε τώρα, τα τελευταία 20 χρόνια, κατόρθωσε να ξεπεράσει, θα έλεγα, την βασική και μη αναστρέψιμη αντίφαση της αστικής δημοκρατίας εν γέννη. Εάν δεχτούμε, σύμφωνα με τον Καστοριάδη, ότι οι γέννης της δημοκρατίας ή της πολιτικής δεν έχουν καμία σχέση ούτε με τα δικαιώματα, ούτε με τη γέννηση του κράτους δικαίου, αλλά είναι, εντοπίζεται η γέννηση της δημοκρατίας στο να είναι δυνατόν ο λαός, δηλαδή η πλειοψηφία του, να ανατρέπει τον νόμο, όχι να σέβεται τον νόμο, εάν θεωρήσουμε αυτό ως δεδομένο, είναι προφανές ότι μια αστική δημοκρατία, η οποία είναι ταυτόχρονα και δικαιωματοκρατική και ατομοκεντρική από την μεριά και όμως ταυτόχρονα πλειοψηφικά δημοκρατική από την άλλη, βρίσκεται σε μια εσωτερική αντίφαση την οποία δεν μπορεί να λύσει. Την έλυσε βέβαια κατά τρόπο, ιστορικά λύθηκε αυτή η αντίφαση κατά τρόπο εξαιρετικά επιτυχή μέχρι το 1920, αλλά την έλυσε με διαφορετικό τρόπο μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και τη δημιουργία του κράτους του κοινωνικού. Οπότε υπήρχε μια συνένεση ευρύτερη σε όλο σχεδόν το πολιτικό του και κοινωνικό εύρος σε ό,τι αφορά τη δημιουργία μιας κοινωνικής δημοκρατίας, αλλά από τη στιγμή κατά την οποία το 1989 καταραίει το αντίπαλο δέος και επικρατεί πλέον μια δεδομένη πια στάση η οποία θυμώνει πια την πολιτική και την εξαναγκάζει, είτε το θέλει είτε δεν το θέλει, να προσανατολιστεί προς ένα δεδομένο μοντέλο κοινωνικής ανάπτυξης, τότε τίθεται θέμα ουσιαστικής δημοκρατίας. Γι' αυτό τα τελευταία χρόνια έχει τεθεί θέμα μεταδημοκρατίας. Ο όρος δεν πάει να πει τίποτα. Το μετά απλώς μας κάνει να σκεπτόμαστε ότι το πρόθεμα μετά, όπως το πρόθεμα το... όλα αυτά τα προθέματα δεν σου εξηγούν το φαινόμενο, απλώς σου ερμηνεύουν μια αλλαγή μιας κατάστασης την οποία δεν μπορείς να περιγράψεις. Η μεταδημοκρατία σήμερα είναι μια κατάσταση κατά την οποία δεν λειτουργούν οι συμμετοχικοί θεσμοί, δεν λειτουργούν οι αντιπροσωπευτικοί θεσμοί, αλλά όλα αυτά γίνονται υπό την επίφαση ενός δημοκρατικού καθεστώς και με απόλυτο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τουλάχιστον ιδεατά. Λοιπόν, αυτή την αντίφαση, την οποία μπόρεσαν να λύσουν κατά τρόπο πιστεύω εντελώς άρτιο τα φιλελεύθερα καθεστώτα του 19ου αιώνα και της αρχής του 20ου και την ξαναέλυσαν κατά τρόπο ακόμα πιο άρτιο τα περίφημα, κατά τη διάρκεια των περίφημων 30 ένδοξων ετών, οι ευρωπαϊκές σοσιαλδημοκρατίες, οι οποίες κατάφεραν ταυτόχρονα να σώσουν τη δημοκρατία και να την προωθήσουν και να την επαθύνουν και να δημιουργήσουν ένα σύστημα συνένεση όπου η πολιτική είχε το πάνω χέρι. Αυτό το πράγμα από το 89 και πέρα αρχίζει και υποχωρεί. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται νομίζω ο τρόμος όλων μας μπροστά στην αμφισβήτηση των δημοκρατικών κατακτήσεων. Διότι παραμένει ανοιχτό το ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν να λειτουργήσει ένα παγκόσμιο καθεστώς όπου δεν υπάρχει πια πολιτική κυριαρχία παρά μόνο στις μεγάλες χώρες, όπου δεν υπάρχει πολιτική αυτονομία παρά μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις και όπου ταυτόχρονα υπάρχει απόλυτος σεβασμός όλων των δικαιωμάτων, κυρίως των ιδιοκτησιακών, αλλά όχι μόνο των ενεργεία ιδιοκτησιών, αλλά όλων και όλων των ατομικών συμφερόντων, έχουμε φτάσει στην απόλυτη κυριαρχία της συμφεροντοκρατίας, να το πω έτσι, η οποία μπορεί και να επιβάλλεται ακόμα και εις βάρος των πλειοψηφιών. Εδώ είναι το πρόβλημα. Και ακριβώς στο πλαίσιο αυτό μιλάμε όλοι για δημοκρατικά ελλείμματα, δεν τα λέω εγώ. Μιλάμε όλοι για εξαιρετικά μεγάλη δυσκολία ορισμού της κυριαρχίας. Ο δε Δημήτρης Τσάτσος, νομίζω σε ένα πολύ εξαιρετικό βιβλίο που έγραψε, το τελευταίο του βιβλίου λέγεται «Πολιτεία», λέει το εξής, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Λέει ότι έχει λήξει πια το ζήτημα της πολιτιολογίας. Πρέπει να την αποκαλούμε μεταπολιτιολογία, με την εξής έννοια, ότι οι στοιχειώδεις προϋποθέσεις της πολιτείας, οι οποίες είναι η δημοκρατία και η κυριαρχία, έχουν πάψει να λειτουργούν de facto. Επομένως, οποιαδήποτε ανάλυση του πολιτικού συστήματος κάνουμε πλέον είναι μεταπολιτιολογική και δεν συνδέονται πια τόσο πολύ με τον νόμο. Γι' αυτό και να πω εντός παρεθέσεως
η τεράστια συζήτηση την οποία περιγράφει ο Αλέξανδρος ανάμεσα στον Σμιτ και στον Κέλσεν, θετικιστές και αντιθετικιστές, έχει περίπου εξαφανιστεί, δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτή τη στιγμή δεν μιλάνε οι συνταγματολόγοι μεταξύ τους για να τσακωθούν ποια είναι τα όρια του συντάγματος. Αυτή τη στιγμή μιλάνε οι πολιτικοί με τους εκπρόσωπους της οικονομίας, με εκείνους οι οποίοι έχουν μια συγκροτημένη απόψη από την οποία ουδής μπορεί πλέον να αποστεί. Δεν θυμάμαι ποιος, πρόσφατα, ερωτηθείς για κάτι, απάντησε νομίζω κάποιος Ευρωπαίος. It's the economy stupid. Δηλαδή η απάντηση στο αν γίνεται αυτό, ποιος? Ο Κλίντον. Η απάντηση γιατί γίνεται αυτό, ανοείται πρώτη για την οικονομία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ουσιαστικά ότι η πολιτική ως εγγενός και εξορισμού αυτόνομων είδους όπου μαζεύονται οι άνθρωποι και συναποφασίζουν, δεν είναι δυνατόν να αποφασίζουν εναντίον του οικονομικού ορθολογισμού. Αυτό και μόνο δείχνει και τα δημοκρατικά ελλείμματα και την μη λειτουργία της δημοκρατίας όπως την ελπίζαμε και όπως την σκεπτόμαστε όλοι, και κυρίως την απόσταση τη τεράστια, τα λέω Καστοριάδης καλύτερα από όλους, η οποία χωρίζει τη δημοκρατία τη σημερινή με τη δημοκρατία την αρχαία, η οποία είναι ένα εντελώς διαφορετικό καθεστώς. Διότι στη δημοκρατία την αρχαία δεν υπάρχουν συμφέροντα ατομικά, ή και αν υπάρχουν, κρύβονται. Δεν έχει κανείς δικαίωμα στο συμφέρον του. Σήμερα όλοι έχουν πριν απ' όλα δικαίωμα στο συμφέρον τους. Πώς μπορεί λοιπόν να υπάρξει μια σύνθεση δημοκρατική με βάση την αρχή της πλειοψηφίας, όταν ο καθένας διατηρεί τη δυνατότητα να προαγάγει το συμφέρον του χωρίς κανένα όριο και χωρίς κανένα περιορισμό? Τα λέω αυτά για να εξηγήσω τους λόγους για τους οποίους πλέον το όραμα και το φάντασμα της Βαϊμάρης βρίσκονται μπροστά μας και κουνιούνται σαν σκιάχτρα. Και με μία, αν θέλετε, άμεση έκφραση τους ανόδους όλων των ακροδεξιών της Ευρώπης. Γιατί ανεβαίνουν ακροδεξιές? Διότι το δημοκρατικό σύστημα είναι αδύνατο να αντιμετωπίσει τα αιτήματα τα λαϊκά, οδηγεί σε κρίσεις οικονομικές, οδηγεί σε κρίσεις πολιτικές, οδηγεί σε κρίσεις ιδεολογικές. Να πω και κάτι άλλο παραπάνω. Ποια είναι η βασική λέξη η οποία συνοψίζει θεραίο το όραμα του διαφωτισμού και το όραμα της πλαστικής δημοκρατίας μέχρι πρόσφατα? Η λέξη πρόοδος. Τι θα πει πρόοδος? Είναι ένα πράγμα το οποίο συνδέεται με τη δημοκρατία. Μια ιδέα η οποία σου λέει ότι πρέπει να συζητάμε μεταξύ μας για το τι είναι καλό. Δεν ξέρουμε τι είναι καλό. Αλλά συζητάμε συνεχώς μεταξύ μας, διαβουλευόμαστε για το τι είναι καλό και το τι πρέπει να κάνουμε. Από μια στιγμή και πέρα, η λέξη πρόοδος είναι συνώνυμη με την ανάπτυξη, με την ευημερία και με την οικονομική μεγέθυνση. Αλλά δεν έχει πάει το πράγμα ακόμη πιο πέρα. Αυτή τη στιγμή η ανάπτυξη, η μεγέθυνση και η ευημερία έχουν αναχθεί σε μία και μόνο διάσταση, η οποία είναι, η διάσταση αυτή δεν είναι τίποτε άλλο από την αγοραία λειτουργία. Από τη στιγμή λοιπόν που τα πράγματα φτάσαν εκεί, η λέξη πρόοδος δεν υπάρχει. Με άμεσο κατά τη γνώμη μου αποτέλεσμα, την πλήρη θα έλεγα κατάρρευση όλων των αξιακών βεβαιτήτων που είχαμε όλοι για όλα. Αυτή τη στιγμή η πλήρης απογοήτευση, πολιτική, κοινωνική και ιδεολογική, η οποία διακατέχει όλο τον κόσμο εδώ και 10-20 χρόνια, είναι απλώς ένα σύμπτωμα το οποίο δείχνει ότι κανείς δεν είναι να τον εμπνεύσει ή να πείσει το λαό ότι αυτό που γίνεται είναι για το καλό όλων. Η έννοια του γενικού συμφέροντος, η οποία είναι στοιχειώδες, αν θέλετε, κομμάτι της κοινωνίας ή της πρόληψης του κοινωνικού συμβολέου, γενικό συμφέρον, γενική βούληση, όλα αυτά τα πράγματα έχουν ξαφανιστεί και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο αδράνειας, η πολιτική βρίσκεται σε λίθαργο κατά κάποιο τρόπο. Και σε ένα περίεργο λίθαργο, ο οποίος δεν εκφράζεται με την μη συμμετοχή, εκφράζεται με την αδιαφορία. Και εδώ ακριβώς είναι το μείζον πρόβλημα. Αυτό μας φοβίζει, διότι μας ξυπνάει, επαναλαμβάνω, μπροστά μας τα φαντάσματα της Βαϊμάρης. Μας ξυπνάει δηλαδή το φόβο ότι από τη στιγμή που δεν είναι δυνατόν οι μεγάλες μάρες του πληθυσμού να συμμετέχουν δημοκρατικά,
δημοκρατικά στις αποφάσεις, θα αποστούν από το δημοκρατικό ιδεώδες, θα ξεχάσουν όλα τα δικαιώματα και θα αναθέσουν ακόμα μια φορά είτε με τη μορφή αυτοκτονίας του Δήμου είτε με τη μορφή της αυτοκτονίας των χωριών σε άλλους να κάνουν αυτό που θέλουν, το οποίο κάνουν ήδη. Μην ξεχνάμε αυτή τη στιγμή, είπα για τέλος κυριαρχίας. Σκεφτείτε τους διεθνείς θεσμούς. Δεν μιλάω, δεν θα πω για παγκοσμιοποίηση απλώς. Οι διεθνείς θεσμοί, αυτή τη στιγμή μιλάμε για θεσμούς, είναι η λέξη της μόδας. Πέρα από τους θεσμούς υπάρχουν το Διεθνές Ευρωματικό Ταμείο, η Παγκόσμια Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, η συνθήκη του Μάστερ, η οποία απαγορεύει το deficit spending. Να, αυτό αποδεικνύει τι, ότι εχθρός πλέον δεν είναι ο Μάρξ. Γιατί ο Μάρξ έχει καταταγεί στα έχει ξεχαστεί, είναι στα τα απόνερα της ιστορίας. Εχθρός είναι ο Κέινς. Εχθρός είναι ο Κέινς, διότι η κέινσιανή θεωρία προσπαθεί να βρει τρόπους να επιβάλλει το κράτος στην οικονομία ορθολογικές μεθόδους διαχείρισης του συστήματος. Λοιπόν, έξω ο Μάρξ, λοιπόν, έξω και ο Κέινς, δεν είναι τυχαίο, ήταν στις περισσότερες οικονομικές σχολές. Το περισσότερο χρόνο δεν διδάσκεται πια ο Κέινς. Δηλαδή, εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε μια ιδεολογική ανατροπή, η οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό πιστεύουν οδηγεί στον κίνδυνο κατάρρευση της δημοκρατίας και δεν έχουμε και τίποτα άλλο. Πρόοδος, λοιπόν, ποια πρόοδος. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια ιδεολογική επιστοδρόμηση και δεν μιλάω για την Ελλάδα, μιλάω για παντού. Θα τελειώσω γιατί νομίζω φλιάρισε πολύ. Θέλω να τελειώσω όμως με μια φράση του Νίτσου, ο οποίος φαντάστηκε τον Χρυσόφορο Κολόμπο να ξεκινάει το ταξίδι του προς τον νέο κόσμο απευθύνοντας μια πρόσκληση, ένα κάλεσμα προς όλους που ακούνε. Λέει λοιπόν, αυτό που χρειάζονται οι άνθρωποι είναι μια καινούρια δικαιοσύνη. Η ηθική γη είναι και αυτή στρογγύλη. Έχει και αυτή τους αντίποδες της. Και οι αντίποδες έχουν δικαίωμα να υπάρχουν. Υπάρχει ακόμα ένας κόσμος που πρέπει να ανακαλυφθεί και μάλιστα ίσως περισσότερο από ένας. Εμπρός λοιπόν στα πλοία. Ευχαριστώ πολύ.